Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση. Είναι μια πρωτοβουλία που βάζει τις βάσεις, στέλνει το μήνυμα για ένα κοινό αγώνα όλων, για σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όλοι βιώνουμε τις δυσκολίες από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Η ακρίβεια τσακίζει το εισόδημα όλων. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι έτσι θα είναι από εδώ και πέρα η ζωή μας. Οι εργαζόμενοι του Δήμου ενώνουμε τη φωνή μας με το λαό της Πετρούπολης για να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες για εμάς και τις οικογένειές μας. Όλοι μαζί είναι ανάγκη να δώσουμε αυτόν τον αγώνα για την πρωτοβάθμια υγεία, για να κλείσει ο κοιτά φυλής που είναι μια ανάσα από τα σπίτια μας. Οι εργαζόμενοι του Δήμου Πετρούπολης πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για καλύτερες συνθήκες ζωής. Ζούμε εδώ, στην Πετρούπολη, με τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, και έχει ιδιαίτερη σημασία να ακουστεί η φωνή μας. Δεν θα αλλάξει τίποτα αν δεν πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Έχουμε πείρα, τίποτε δεν χαρίζεται. Γι' αυτό βγαίνουμε στον δρόμο, να δώσουμε έναν αγώνα δίκαιο απέναντι σε μια αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική που υποβαθμίζει τη ζωή μας. Είναι η ίδια πολιτική που θέλει υποστελεχωμένες τις υπηρεσίες του Δήμου. Είναι γεγονός ότι η απαγόρευση μόνιμων προσλήψεων για πάνω από μια δεκαπενταετία, σε συνδυασμό με την υποχρεωματοδότηση από το κεντρικό κράτος, έχει οδηγήσει στην υποστελέχωση και τη σταδιακή διάλυση των υπηρεσιών. Γεγονός που επηρεάζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους δημότες. Τα επόμενα χρόνια η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη, αφού θα βγει στη σύνταξη ένα μεγάλο μέρος από έμπειρους μόνιμους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα οι συμβασιούχοι θα είναι και περισσότεροι από τους μόνιμους. Σαν σωματείο έχουμε σταθερή θέση εδώ και χρόνια. Κανένας εργαζόμενος σε ομοιρία. Το σύνθημά μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι πάντα επίκαιρο. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους συναδέλφους με δικαιώματα που είναι με συμβάσεις στο Δήμο. Αυτή είναι η λύση. Θέλουν τους εργαζόμενους όμοιρους να τρέχουν από δικαστήριο σε δικαστήριο, να παίρνουν μια προσωρινή διαταγή πληρωμής, μια ανάσα για λίγους μήνες και άντε πάλι στην ανασφάλεια και την αγωνία για την επόμενη μέρα, αν θα είναι στη δουλειά ή στην ανεργία. Την κυβέρνηση, την κεντρική εξουσία, τη βολεύει αυτή η κατάσταση, γιατί ούτε χρήματα δίνει για την πληρωμή τους, ούτε τους κοστίζει να είναι ο κόσμος χωρίς δουλειά. Μέσα σε όλα αυτά, έχουμε απέναντί μας και τη διάταξη του νόμου Βορύδη, που υποχρεώνει τους Δήμους σε άσκηση ένδικων μέσων, σε εφέσεις, σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις για μονιμοποίηση συμβασιούχων. Όλα αυτά είναι καλά σχεδιασμένα από τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Στόχος τους είναι να φτάσουν οι υπηρεσίες σε τέτοια κατάσταση που να υποχρεώνουν τους Δήμους να βάλουν τους ιδιώτες. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν θα μπουν οι ιδιώτες, θα μπουν για να βγάλουν κέρδος. Κέρδος στις πλάτες τις δικές μας, στο κάθε δημότη εδώ. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Ή θα σκύψουμε το κεφάλι σε αυτή την πολιτική, σε αυτό το σχεδιασμό, ή θα δώσουμε αγώνα για την καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Το Σωματείο ανταποκρίθηκε σήμερα στο κάλεσμα και εργαζόμενοι είναι εδώ, διεκδικώντας μαζί με όλους τους δημότες. Σύγχρονο κέντρο υγείας πρωτοβάθμιας στην πόλη μας, δημόσιο και δωρεάν για τον πολίτη. Να κλείσει τώρα κοιτά φυλής που είναι δίπλα. Καμία σκέψη ή απέκταση. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων με κρατική χρηματοδότηση. Προσλήψη μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Αυξήσει 20% στους μισθούς. Ο αγώνας αυτός πρέπει να έχει συνέχεια. Να είναι σημείο αναφοράς η κλιμάκωση του αγώνα για διεκδικήσεις. Σήμερα είναι αρχή. Όπως λέει και το σύνθημα, όλη μια γροθιά να πορευτούμε, να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να περάσουμε στην αντεπίθεση, να πάρουμε πίσω ό,τι χάσαμε, βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Καλούμε σε μαζική συμμετοχή την Τετάρτη, 17 Απριλίου, στην απεργιακή συγκέντρωση. Όλοι οι εργαζόμενοι που είναι εδώ σήμερα πίσω από το πανό στην πορεία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.